Τώρα τα πολεμικά μέτωπα σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία είναι στην ατζέντα της κρίσιμης συνάντησης του γερμανού καγκελάριου Σόλτς με τον Τούρκο Προεδρό Ερντογάν σε λίγη ώρα στην Κωνσταντινούπολη. Έχουμε συνδεθεί με τη Μάρια Ζαχαράκη. Στην Κωνσταντινούπολη βλέπουμε και τον Παντελή Βαλασόπουλο mm. στο Βερολίνο. Καλό μεσημέρι και στους δύο. Μάρια, να ξεκινήσουμε από εσένα. Η μετανάστευση είναι μεταξύ των θεμάτων με την τουρκική πλευρά να ρίχνει το κύριο βάρος στην απόκτηση των μαχητικών Eurofighter. Πολύ σωστά. Σε μισή ώρα, ακριβώ Ματίνα, ξεκινάει η κρίσιμη συνάντηση εδώ στην Κωνσταντινούπολη, στο παλάτι Ντολμά Μπαχτσέ, μεταξύ του Ερντογάν και του Σόλτ. Όλα τα βλέμματα, περί να πω, είναι στραμμένα σήμερα εδώ σε αυτήν τη συνάντηση. Η Άγκυρα, αυτή τη στιγμή, περιμένει δύο θέματα και δύο θέματα βασικά θα θέσει στο τραπέζι. Το ένα είναι να δώσει η Γερμανία την άδεια να πουλήσει αεροσκάφη Eurofighter στην Τουρκία. Και το άλλο θέμα είναι το πρόβλημα της Βίζας Schengen για τους Τούρκους πολίτες. Για το Βερολίνο προφανώς είναι άλλα θέματα που ξεχωρίζουν. Είναι πρώτον το μεταναστευτικό με δύο παραμέτρους. Θέλει να επιστρέψει και πρόσφυγες προς την Τουρκία, αλλά θέλει και να επιστρέψει χιλιάδες Τούρκους πολίτες των οποίων οι αιτήσει στην Γερμανία για πολιτικό άσυλο έχουν απορριφθεί. Το δεύτερο θέμα που θέλει επίσης να θέσει ο Σόλτς είναι η Ουκρανία. Να πω επίσης ότι εδώ συζητείται έντονα ότι στην ατζέντα θα τεθούν εκτός από τη Μέση Ανατολή βέβαια και στη σκιά του θανάτου του ηγέτη της Χαμά Σινουάρ. Τα θέματα είναι τα ελληνοτουρκικά, τα βήματα δηλαδή εξομάλυνσης Ελλάδας-Τουρκίας και η Όπω και το Κυπριακό, με τον Όλαφ Σόλτ, όπω λέγεται, να κομίζει μήνυμα Χριστοδουλίδη στον Ταγί Περντογάν. Mm -hmm. Οι δύο ηγέτε να πω ότι συναντώνται για τρίτη φορά μέσα σε τέσσερι μήνε. Είναι πολύ σημαντικό ότι έρχεται εδώ ο Σόλτ. Θέλει σίγουρα να πάρει κάποια υπόσχεση για το μεταναστευτικό από τον Τούρκο πρόεδρο και ο Τούρκο πρόεδρο φυσικά θέλει κάποιο αντάλλαγμα. Αλλά μέχρι στιγμή αυτά που συζη αυτό που συζητείτε εδώ είναι ότι θα είναι μια πολύ δύσκολη συνάντηση γιατί τα θέματα είναι πολύ βαριά και δεν ξέρει ο καθένας, ο κάθε ηγέτης δηλαδή μέχρι πού μπορεί να υποχωρήσει και να δώσει στην άλλη πλευρά πράγματα. Και οι διαπραγματεύσει είναι το κάτι δίνεις, κάτι παίρνει. Μένει να δούμε λοιπόν την έκβαση αυτό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.